Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Και σα εκλυπαρώ. Αν δεν πατήσατε το κουμπί για εγγραφή, να το κάνετε. Αν δεν το πατήσατε ήδη, γιατί θέλουμε να φτάσουμε στου 100.000 συνδρομητέ για να ξεκλειδώσουμε πράγματα για το κανάλι μα. Και είμαστε πολύ κοντά. Και από ό,τι λένε τα στατιστικά του καναλιού μα. Ένα μεγάλο μέρο των ανθρώπων που παρακολουθούν καθημερινώς τα βίντεο δεν έχουν πατήσει το κουμπί για εγγραφή, το οποίο είναι απολύτω δωρεάν και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο, το οποίο είναι επίσης απολύτω δωρεάν. Κάντε το για να βοηθήσετε το κανάλι μας να εξελιχθεί και να προοδεύσει και επίσης στην περιγραφή κάθε βίντεο μπορείτε να βρείτε τα έξτρα προνόμια που μπορεί να έχετε αν πάρετε ένα από τα τέσσερα πακέτα συνδρομής στο κανάλι, το οποίο είναι προαιρετικό. Γιατί όλα τα βίντεο τα οποία για παράδειγμα ανεβαίνουν χωρί διαφημίσει για όσου βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο τη συνδρομή, ανεβαίνουν κανονικά ελεύθερα για το κοινό. Λοιπόν, έχουμε θεματάρα σήμερα, σα προειδοποιώ. Η θεματάρα αυτή έχει προκύψει. Βίντεο που ανέβηκε πριν λίγε μέρε στο κανάλι μα με τίτλο Όταν η αγάπη φοβίζει το τραύμα, τι κάνουμε. Άρνηση αγάπη και σχέσει. Σε εκείνο το βίντεο είχα διαβάσει την επιστολή μια κοπέλα η οποία μιλούσε για τον πρώην σύντροφό τη, για την πρώην σχέση της και το γεγονός ότι οι καινούριε γνώσεις που έχει λάβει μέσα από τα ψυχοεκπαιδευτικά μας βίντεο σχετικά με το τραύμα και τη σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες θα μπορούσαν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον πρώην σύντροφό της και γενικά τις σχέσεις της, τις ερωτικές. Μου έγραψε μετά από εκείνο το βίντεο Καλημέρα Θέκλα μου, χαίρετε. Τι σημαίνει να σε καλύπτει συναισθηματικά ένας άνθρωπος. Εδώ και αν έχω άσπρες σελίδες και επειδή η φίλη συμμετέχει στο τρίτο επίπεδο συμμετοχής ή συνδρομής και έχει το δικαίωμα να στείλει email, της είπα να μου γράψει. Είπαμε όσοι βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο στη συνδρομή, στη συμμετοχή, μπορούν να στέλνουν email για να γίνονται βίντεο περισσότερες πληροφορίες στην περιγραφή κάθε βίντεο. Λοιπόν, τι σημαίνει να σε καλύπτει συναισθηματικά ένας άνθρωπος, πώς μπορείς να το καταλάβεις αυτό όταν δεν γνωρίζεις τι σημαίνει αγάπη. Καλησπέρα Θέκλα μου, χαίρετε. Σχετικά με ένα ερέθισμα που είχα σε σχέση με το ότι δεν με καλύπτει συναισθηματικά ο σύντροφό μου, σκέφτηκα τι μπορεί να είναι αυτό στην ουσία του πράγματος όμως, επειδή όπως ξέρεις δεν με κάλυπτε ούτε και ο πρώην, που για τον οποίο πρώην κάναμε το βίντεο άρνηση αγάπης όταν το τραύμα ξυπνάει από την αγάπη και τι κάνουμε με αυτό. Λευκή σελίδα μου γράφει με κεφαλαία. Έχασα τη μητέρα μου σε πολύ νεαρή ηλικία. Η μαμά μου ήταν άρρωστη, για πολλά χρόνια τη θυμάμαι κουρασμένη, καταβεβλημένη θα έλεγα και θλιμμένη πολύ. Έχω πολύ λίγες μνήμες από τη μαμά μου χαραγμένη βαθιά μέσα μου μια, όταν μας έβαζε για ύπνο, μας έκανε εμένα και τις αδερφεί μου μια φωλίτσα με την κουβέρτα και μα φιλούσε. Πω, πω, τι τρυφερή εικόνα. Τι τρυφερή σκηνή να θυμάσαι τη μαμά σου που ήταν άρρωστη χρόνια πολλά και πέθανε το εσύ ακόμη στο δημοτικό σχολείο. Όταν σε έβαζε για ύπνο να σου έκανε μια φωλίτσα με την κουβέρτα και να σα φιλά... Τρυφερή σκηνή. Μέχρι εκεί θυμάμαι την αγκαλιά της. Όσοι έχουμε μικρά παιδιά, όσοι έχετε μικρά παιδιά, πρέπει να φροντίζουμε ιδιαίτερος, να δημιουργούμε όμορφες αναμνήσεις, τριφέρες αναμνήσεις, αγαπητικές αναμνήσεις στα παιδιά μας, ώστε τα παιδιά μας να γνωρίζουν τι σημαίνει αγάπη και να μπορούν να το βλέπουν ότι υπάρχει αγάπη σε μια σχέση και να παραμένουν ή να το βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αγάπη στοργή και τρυφερότητα και να φεύγουν. Όταν ξεκίνησα εγώ ήδη ως ενήλικας ψυχοθεραπεία, με αγκάλιασε και η ψυχοθεραπευτρία μου. Το σώμα μου παγωμένο σαν να μην έφτανε το χάδι και αυτή η αγκαλιά της θεραπεύτριας στη ψυχή μου, στο σώμα μου. Η μητέρα μου, όπως σου είπα, πέθανε πολύ νωρί και τη θυμάμαι άρρωστη. Ο πατέρας μου δεν ήταν καθόλου τρυφερός, ούτε εκδηλωτικός στην αγάπη του. Το νιάξιμό του το έδειχνε μέσα από τα υλικά αγαθά Εκεί καταλαβαίναμε ότι μας αγαπούσε εντό αγωγικών. Το σώμα μου και το συνέστημα μου όμως εμένα είναι παγωμένο. Ο πατέρας μου δεν μου έδειξε ουσιαστική στοργή. Και η μητέρα σου πέθανε. Και ήταν άρρωστη πρώτο πέθανε. Το συνέστημα και το ενδιαφέρον του πατέρα μου το έχω ζήσει μόνο μέσα από τα χρήματα. Δυστυχώ, αρκετοί γονεί θεωρούν ότι δίνοντα χρήματα ή αγοράζοντα ακριβά πράγματα στα παιδιά του, καλύπτουν τα κενά αγάπη. Όχι. Το χρήμα και τα υλικά αγαθά δεν καλύπτουν την ανάγκη για τρυφερότητα, την ανάγκη για αγάπη, την ανάγκη για συνδεσιμότητα των παιδιών. Θυμάμαι ότι όταν χώρισα από τον πρώην άνδρα μου, έπαιρνα τον πατέρα μου τηλέφωνο και του ζητούσα να με παίρνει τηλέφωνο μετά από παρότρινση τη θεραπεύτρια μου τότε και του έλεγα να με παίρνει τηλέφωνο και να με ρωτά πώ είμαι, τι κάνω, αν χρειάζομαι κάτι. Τον εκλυπαρούσα, θυμάμαι, να με παίρνει τηλέφωνο και να μου δείχνει ενδιαφέρον και αυτό γινόταν μόνο μια-δυο φορέ το δίμηνο. Σκέψου το παιδί σου να σου λέει: Έχω ανάγκη να με πάρει ένα τηλέφωνο και να με ρωτήσει πώ είμαι, τι κάνω και αν χρειάζομαι κάτι. Δηλαδή να σου πει στην ουσία να προσπαθήσει να δείξει τριφερότητα και εσύ πάλι να μην ανταποκρίνεσαι. Μέχρι εκεί έχω μάθει να παίρνω εντό εισαγωγικών συνέστημα. Οι άντρε που διάλεγα ήταν πάντα μη συναισθηματικά διαθέσιμοι. Τυχαίο, όχι. Διάλεγε άντρε οι οποίοι προσωμίαζαν στον πατέρα σου. Διαλέγουμε συντρόφου οι οποίοι μα είναι εκεί. Ούτε και από αυτού του συντρόφου μου, ίσω λίγο από έναν, πήρα συνέστημα. Πολύ λίγο όμω. Πολύ λίγο σε σχέση με το τι πραγματικά θέλω και χρειάζομαι ουσιαστικά τι να πρωτογεμίσει κι αυτός. Δεν ήταν ο ρόλος του, δεν θα μπορούσε να είναι ο μπαμπάς μου, παρόλο που ήταν μεγαλύτερος. Εδώ σε αυτό το σημείο να πούμε ότι αρκετά παιδιά, ενήλικα παιδιά, τα οποία έχουν κενά αγάπης, κενά στοργής, στοργή και φροντίδα από γονεί, μπορεί να μπαίνουν σε σχέσει με ανθρώπου μεγαλύτερου σε ηλικία, άνδρε ή γυναίκε, προκειμένου με έναν υποσυνείδητο τρόπο να καλύψουν αυτά τα κενά τη γονεϊκότητα, τα οποίο οπωσδήποτε δεν μπορούν να καλυφθούν μέσα σε μία σχέση. Ένα παράπονο και μια ψύχρα ένιωθα πάντα. Τώρα έχω συμβιβαστεί εντό εισαγωγικών με αυτό το παράπονο περισσότερο. Συμβιβάστηκα με τα ψύχουλα από τότε που με θυμάμαι. Δεν ξέρω τι άλλο να γράψω. Δεν περιμένω πολλά. Να με καλύπτει συναισθηματικά κάποιο. Φώτισε μου, αν μπορεί, σε αυτή τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού μου και στο μέλλον θα δείξει τι θα γίνει, τι θα διεκδικήσω κι εγώ. Με κάνω εικόνα και με βλέπω να περπατώ μόνη μου. Δεν προσδοκώ κάτι, καθώ νιώθω ότι μερικά πράγματα δεν ζητιούνται. Δίνονται από μόνα του. Λοιπόν, 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 θεματάρα όπω σας έχω προαναγγείλει. Θεματάρα, πραγματικά θεματάρα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη που μου έστειλε αυτό το θέμα. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Γιατί θέλω να ξέρεις πως δεν είσαι μόνη σου. Και θέλω να γνωρίζεις πως πολλοί άνθρωποι θα ταυτιστούν με αυτά τα οποία λες και με αυτά τα οποία νιώθεις. Δυστυχώς, οι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι εξελιγμένα θηλαστικά γνωρίζουν πολύ λιγότερο από τα κατώτερα θηλαστικά, από τα ζώα δηλαδή, πώς να δείχνουν αγάπη στα παιδιά τους. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η ανώμαλη συνθήκη να γεννάνε οι άνθρωποι παιδιά τα οποία ουσιαστικά να τα παρατάνε ψυχικά και συναισθηματικά και να νιώθουν ότι έκαναν το καθήκον τους επειδή έδωσαν χρήματα, επειδή παρήχαν υλικά αγαθά και να νιώθουν ότι είναι και καλοί γονείς ή επαρκείς γονείς. Δυστυχώς πολλοί από εμάς έχουμε μεγαλώσει με ένα τεράστιο έλλειμμα αγάπης. Με ένα τεράστιο έλλειμμα φροντίδας. Με ένα τεράστιο έλλειμμα γονεϊκότητας των γονέων μας. Πολλοί από εμάς έχουμε μεγαλώσει με γονείς που δεν είναι γονεϊκοί. Με μητέρες που δεν είναι μητρικές, με πατεράδες που δεν είναι πατρικοί. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ίσως βρίσκονται σε καλύτερη θέση παιδιά τα οποία είχαν μία μητρική μάνα, έναν πατρικό πατέρα, αλλά τους έχασαν λόγω ασθένειας ή λόγω δυστυχήματος. Τουλάχιστον αυτοί που έχουν χάσει το γονεϊκό γονιό γνωρίζουν ότι αν δεν πέθαινε ο γονιός μου από καρκίνο, για παράδειγμα, ή αν δεν σκοτωνόταν ο γονιός μου σε ένα α, αυτοκινητικό δυστύχημα, θα είχα την αγάπη στη ζωή μου. Είναι τραγικό. Και έτσι ξεκινάει όλο αυτό το ατελείωτο πρόβλημα με τις μεσοβέζικες σχέσεις και με τις σχέσεις οι οποίες προσποιούνται την αγάπη και ονομάζονται λαθεμένα ερωτικές και αγαπητικές σχέσεις ενώ στην ουσία είναι τι να πω τι να πω κακέκτυπα αγάπης κακέκτυπα σύνδεσης κακέκτυπα ουσιαστικής σχέσης Πραγματικά. Είμαι πολύ θυμωμένη. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη. Πολύ καιρό. Με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αψήφιστα και με παντελή ανευθυνότητα πήραν το ρόλο του γονέα μόνο και μόνο για να το τσαλαπατήσουν και στην ουσία να τσαλαπατήσουν συναισθηματικά και ψυχικά τα παιδιά τους. Η έλλειψη ενσυναίσθησης σε ένα γονιό είναι ό,τι τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Είναι ακόμη χειρότερο και από την παιδοκτονία. Ένα γονιό ο οποίο σκοτώνει το παιδί, το αυτό σημαίνει η λέξη παιδοκτονία, να σκοτώνει ο γονιό το παιδί. Ένα γονιό ο οποίο σκοτώνει το παιδί, το σκοτώνει μια φορά. Και τελειώνει και η ζωή του παιδιού. Ενώ ένα γονιό ο οποίο παραμελεί ψυχικά και συναισθηματικά και πνευματικά το παιδί του, το σκοτώνει καθημερινά. Αργά και βασανιστικά. Και μεγαλώνουμε και βρίσκουμε του εαυτού μα να είμαστε ενήλικες οι οποίοι δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει συναισθηματική κάλυψη, δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει ασφαλής δεσμός, δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει αγάπη. Και όταν δεν γνωρίζεις τι σημαίνει αγάπη, έρχεται το κάθε κακέκτυπο αγάπης, κακέκτυπο σχέσης να σε ξεγελάσει. Έρχεται το κάθε ναρκισάκι του κερατά, συγγνώμη για την έκφραση, να μας κάνει love bombing και εμείς να θεωρήσουμε ότι είναι αγάπη. Έρχεται ο κάθε ευάλωτος κρυφοναρκησιστής να μας πολεμάει συνεχώς με ψυχολογικό πόλεμο, με naked, με bullying, με τιμωρία της σιωπή, με gaslighting, με όλα αυτά τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου, να μας πολεμάει και εμείς να λέμε να, αυτή είναι αγάπη, γιατί και ο γονιός έτσι έκανε. Ή έρχεται ο κάθε παραμελητικός ναρκισσός, ο κάθε εγωκεντρικός παρτάκια ο οποίο θέλει να μα έχει δίπλα του, θέλει να έχει μια γυναίκα, θέλει να έχει έναν άνδρα, αλλά δεν θέλει να δίνει τίποτα. Δεν θέλει να καλύπτει τι συναισθηματικέ ανάγκε του συντρόφου του, του συντρόφου της, τη συντρόφου του, τη συντρόφου τη. Είμαι πολύ θυμωμένη, γιατί ξεκινάει η κακοποίηση από του γονεί και συνεχίζεται από του συντρόφου. Όμω μπορούμε να κάνουμε πράγματα μπορούμε να βάλουμε το ανάχωμα που θα αναστρέψει το ρουν του ποταμού. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτά για εμάς. Και χρειάζεται οπωσδήποτε για να το πράξουμε αυτό να έχουμε ουσιαστική θεραπεία. Να κάνουμε ψυχοθεραπεία με ψυχολόγο της επιλογής μας ο οποίος να γνωρίζει τι σημαίνει τραύμα, τι σημαίνει ναρκισισμός, τι σημαίνει συναισθηματική παραμέληση, τι σημαίνει ψυχικό τραύμα, τι σημαίνει συνεξάρτηση και τι σημαίνει βοηθά τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν ότι είναι θύματα και να αποτάξουν από πάνω τους τους θύτες. Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά η ψυχοθεραπεύτρια ή η θεραπευτρια που είχε τότε σου έδωσε μια πολύ κακή συμβουλή. Πολύ κακή συμβουλή ήταν αυτή που σου είπε. Να λε τον πατέρα σου να σε παίρνει τηλέφωνο και να σε ρωτάει πώ είσαι, τι κάνει και αν χρειάζεσαι κάτι. Πολύ κακή συμβουλή. Την οποία την κρίνω εκ των υστέρων εκ του ασφαλού μετά που έχουν περάσει χρόνια και μετά που έχει εξελιχθεί και η επιστήμη μα. Αλλά τότε όταν σου την έδωσε, τόσα ήξερε, τόσα έλεγε. Τόσα ήξερε, τόσα έλεγε. Σοβαρά μακριά από ειδικού ψυχική υγεία, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν τι σημαίνει ναρκισισμός. δεν αναγνωρίζουν τι σημαίνει ναρκισιστική κακοποίηση, δεν αναγνωρίζουν τι σημαίνει ψυχικό τραύμα, δεν αναγνωρίζουν τι σημαίνει συναισθηματική παραμέλυνση. Μακριά από ειδικού ψυχική υγεία, οι οποίοι θα σα πούν τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή δώσει κι άλλη μια ευκαιρία και προσπάθησε το εσύ και ούτω καθεξή. Όχι. Ακατάλληλοι γονεί πετάγονται στον κάλαθο των αχρήστων. Πάμε no contact μαζί τους. Ακατάλληλοι σύντροφοι παίρνουν δρόμο. Είσαι ένας τόσο μεγάλος μαλάκας, ώστε θες να είσαι μαζί μου, να σου λέω ότι έχω ανάγκη το χάδι σου και να μην μου το δίνεις, ούστα από εδώ. Είσαι τόσο αλαζονική γυναίκα, είσαι τόσο εγωκεντρική, η οποία θεωρείς ότι μπορεί συνέχεια να μου κάνεις συνεχώς bullying, να με κατακρίνεις, να με ντροπιάζει και εγώ να σε λατρεύω, άντε από εδώ. Να ξυπνήσουμε τα θύματα. Να ξυπνήσουμε οι απανταχού συνεξαρτόμενοι, οι οποίοι καθόμαστε σε προβληματικές και λιμματικές σχέσεις και δίνουμε αέρα στον κάθε πλάκα και την κάθε πλάκα, σημαίνει, να νομίζει ότι κάτι κάνει. Σταματήστε να δίνετε δόξα σε παλιόπαιδα. Σταματήστε να δίνετε αξία σε ανθρώπους που δεν αξίζουν, σε ανθρώπους που δεν σας βλέπουν με σεβασμό. Ο σεβασμός είναι αμφίδρομος. Γιατί τα ναρκισάκια του κερατά θα σου πούν «Δεν με σέβεσαι». Πας να τους οριοθετήσει και η απάντηση είναι «Δεν με σέβεσαι». Α, καλά καλάθια. Δεν με σεβεσαι α καλαθια δεν με σεβεσαι Ναι, μου έλεγε πρόσφατα ένας γνωστός μου ότι προσπάθησε να οριοθετήσει ένα πρόσωπο το οποίο ήταν εξαιρετικά αλαζονικό και αγενές στο περιβάλλον του και η απάντηση στην οριοθέτηση ήταν «Δεν με σέβεσαι». Δηλαδή εκείνο το πρόσωπο είχε κάνει μια σωρία πράξεων που αποδείκνει έλλειψη σεβασμού και όταν μπήκε το όριο η απάντηση ήταν δεν με σέβεσαι με αυτά που μου λες. Οι χαρακτηρισμοί που μου αποδίδεις δείχνουν ότι δεν με σέβεσαι. Ναι, γιατί άμα ξεμπροστιάσεις τον κακοποιητή, άμα ξεμπροστιάσεις έναν άνθρωπο με αρκησιστικό στυλ προσωπικότητας, άμα ξεμπροστιάσεις το χειριστικό, άμα ξεμπροστιάσεις τον άνθρωπο που σε τρελαίνει, Άμα ξεμπροστιάσει αυτό που σου κάνει γκαλάιτινγκ, αυτό θα σου πει: Δεν με σέβεσαι. Ναι. Απαιτούν σεβασμό άνθρωποι που δεν σέβονται ιερά και όσια. Ναι, ζούμε σε αυτή την εποχή του παραλόγου. Οπότε, τι σημαίνει ένα άνθρωπο να μα καλύπτει συναισθηματικά. Ένα άνθρωπο σημαίνει να μα δείχνει με λόγια και με πράξει ότι όντως μας αγαπά ερωτικά, ότι όντως μας θέλει στη ζωή του, στη ζωή της, ότι όντως νοιάζεται για μας και ότι δεν παίρνει μόνο από εμάς, αλλά και δίνει. Ένας άνθρωπος που μας καλύπτει συναισθηματικά, όταν μάθει από εμάς, παίρνοντας ανατροφοδότηση ότι κάτι που έκανε μας έχει στενοχωρήσει, συγκλονίζεται, στενοχωριέται, το αντιλαμβάνεται, ρωτάει περισσότερες πληροφορίες για να καταλάβει με ποιο τρόπο έχουμε στενοχωρηθεί, απολογείται ουσιαστικά, όχι με ψευδή απολογία, όχι με faux apology, ψάξτε να βρείτε το βίντεο που μιλάμε για τη ψευδή απολογία των αρχισιστών, το faux apology. δίνει πραγματική συγγνώμη, ειλικρινή συγγνώμη και αλλάζει τη συμπεριφορά του και τη συμπεριφορά της. Ένας άνθρωπος ο οποίος μας καλύπτει συναισθηματικά. Αν όμω εμεί δίνουμε στο τέρι μα ή σε έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε σχέση ανατροφοδότηση και λέμε Αγάπη μου, αυτό που μου είπε με στενοχώρησε γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο, και αυτό μα λέει είσαι υπερβολική, είσαι ανασφαλή, είσαι ζηλιάρη, έχει πρόβλημα, εγώ με μια χαρά, εσύ έχει όλο παράπονα. Ανακυρώνει το συνέστημα μα ο άνθρωπο που βρισκόμαστε μαζί του, δεν μα καλύπτει συναισθηματικά. Συναισθηματική κάλυψη σημαίνει αμφίδρομο συνέστημα. Σε αγαπώ, με αγαπά. Με αγαπά, σε αγαπώ. Σου δίνω, μου δίνει. Μου δίνει, σου δίνω. Παίρνω, παίρνει. Παίρνω εγώ από σένα, παίρνει εσύ από μένα. Είμαστε μαζί στην ίδια φετηρία. Ο στόχο μα είναι να χτίσουμε τη ζωή μας μαζί. Ο στόχο μα είναι να καλυτερεύσει η ζωή και των δύο μα. Όχι ο ένα να καλυτερεύει τη ζωή του ει του άλλου. Όχι ο ένας να τριγάει αυτά που θέλει να τριγήσει από τον άλλο, σεξ, τρυφερότητα, αφοσίωση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο και ο ίδιος να μην δίνει τίποτα. Να σταματήσουμε να δίνουμε αξία σε ανθρώπους ανάξιους της αγάπης μας. Ένας άνθρωπος που μας καλύπτει συναισθηματικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άξιος της αγάπης μας. Και άξιος της αγάπης μας είναι ένας άνθρωπος που είναι άξιος επίσης και του σεβασμού μας πολλοί άνθρωποι με δικαιωματισμό, αγένεια και αλαζονία απαιτούν σεβασμό. Θεωρούν ότι μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν δικαιούνται σεβασμό. Όχι. Ούτε ένας επειδή είναι γονιός μας δικαιούται αυτόματα σεβασμό, ούτε ένας επειδή είναι εγκόμενός μας, εγκόμενά μας δικαιούται αυτόματα σεβασμό, ούτε οποιοδήποτε έχει οποιαδί, οποιοδήποτε είδους σχέση μαζί μας δικαιούνται αυτόματα σεβασμό. Δεν είμαστε μωρά στον υπηαγωγείο. Είμαστε ενήλικες. Αν δεν συμπεριφέρεσαι όρημα και υπεύθυνα, δεν θα έχει σεβασμό. Γιατί δεν αξίζει σεβασμό. Αν δεν συμπεριφέρεσαι όρημα και αγαπητικά, δεν θα λάβει αγάπη. Γιατί δεν αξίζει αγάπη. Δεν λέω να μισάμε του ανθρώπου. Αλλά να σταματήσουμε να δίνουμε αξία σε ανθρώπους αναξίους. Και έχει γίνει και ένα πολύ εύστοχο ερώτημα κάτω από το χθεσινό βίντεο. Το οποίο είχε να κάνει με το πώ είναι όταν έχει βρει τον άνθρωπό σου. Ωστόσο, λέει μια φίλη, δεν μπορώ να παραβλέψω τη διαπίστωση ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τον άνθρωπό του χωρί να το αξίζουν. Και εγώ τη απάντησα, τότε δεν είναι ο άνθρωπο του ανθρώπου του. Δηλαδή, να σταματήσουμε να είμαστε ο άνθρωπο, κάποιου που δεν είναι άξιο να έχει άνθρωπο. Στο χθεσινό βίντεο είπαμε ότι. Το να έχεις άνθρωπο είναι κάτι το οποίο το κερδίζεις με την αξία σου. Πρέπει να αξιωθεί για να έχεις άνθρωπο. Να μην γινόμαστε ο άνθρωπος κάποιος ο οποίος δεν αξίζει να είμαστε ο άνθρωπος του. Να βλέπουμε τον εαυτό μας σαν ένα πολύτιμο πρόσωπο, το οποίο δεν θα το αφήναμε να σχετιστεί με τοξικούς ανθρώπους, με υπανθρώπους, με ανθρώπους οι οποίοι προκαλούν συνεχώς πόνο, δίνουν μόνο και ποτέ δεν παίρνουν. Γαβηγίζει και ο Λάκη, γιατί έχει έρθει ο Λάζαρος για επίσκεψη. Έτσι τελειώνει εδώ αυτό το βίντεο. Και θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω στα σχόλια ανατροφοδότηση από εσά και πόσο βρίσκεται τον εαυτό σα να είστε σε αυτή τη θέση. Τη θέση ενό ανθρώπου που δεν γνωρίζει τι σημαίνει αγάπη και δεν γνωρίζει τι σημαίνει συναισθηματική κάλυψη και θέλει να μάθει. Και θα χαρώ πολύ να διαβάσω στα σχόλια και ιστορίε επιτυχία ανθρώπων οι οποίοι ενέσκυψαν στην προσωπική πνευματική εργασία, στη ψυχοθεραπεία και στη ψυχοεκπαίδευση, κατάφεραν να μετατρέψουν τη μοναξιά τους σε μονοχικότητα και μπόρεσαν να είναι άξιοι για να πάρουν αγάπη αλλά και να αναγνωρίσουν ποιο είναι η αγάπη και ποιο τους καλύπτει συναισθηματικά. Άντρα ή γυναίκα δεν έχει σημασία. Εύχομαι ολόκαρδα να μπορέσουμε να σταματήσουμε να δίνουμε αξία σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μας καλύπτουν συναισθηματικά. Δικαιούμαστε οι άνθρωποι στη ζωή μας να μας καλύπτουν συναισθηματικά. Φιλιά.